Σύνδεση με την Γερμανία, με την Νικολέτα Χρυσάνθου, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Είσαι σε νοσοκομείο. Καλημέρα, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι. Καλή σας μέρα, καλό μήνα να έχουμε. Είσαι σε νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαι στο νοσοκομείο της Γερμανίας, ναι. Και υποβάλλεσαι σε συγκεκριμένη θεραπεία. Ξεκίνησα χημειοθεραπείες. 3 του μήνα τελειώνει ο πρώτος κύκλος και 5 του μήνα ξεκινούμε το δεύτερο. Και θα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις για τις χημειοθεραπείες πότε. 4 του μήνα θα βγάλουμε μυελό για να δούμε τι έγινε μέχρι τώρα. Άρα στόχος είναι να έχουμε καλά αποτελέσματα και είμαστε σίγουροι ότι θα το πετύχεις. Και ψάχνουμε ταυτόχρονα εδώ τη μυελού των οστών. Ναι, ξεκίνησαν οι διαδικασίες όπως είδατε. Χθες έχουμε αναρτήσει το post μας το οποίο έχει κάνει μπαμ στην Κύπρο νομίζω. Έλειψαν όλα τα δείγματα. Ο κόσμος έτρεξε απευθείας. Μας συγκίνησε πάρα πολύ η κίνησή του, η δύναμη τους, η πίστη τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είσαι από την Πάφο. Είναι η δεύτερη φορά που καλείσαι να μπει σε αυτή τη δοκιμασία, Νικολέτα μου. Ναι, ξαναπέρασα το 2012 την ίδια διαδικασία και τώρα ξανά το ίδιο. Ξανά το ίδιο, εντάξει, μου αρέσει το χαμόγελό σου και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζεις και μπράβο σου ότι ο αγώνας πλέον θα είναι για όλους για να βρεθεί το συντομότερο. Φαντάζομαι όλα αυτά τα χρόνια και την προηγούμενη φορά έγινε προσπάθεια να βρεθεί συμβαδοσδότης. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε πρώτα με το συγγενικό κύκλο. Ναι. Και είχαμε βρει άμεσα, ήταν η αδερφή με 100%. Μάλιστα. Και... οπότε δεν χρειάστηκε να επεκταθούμε προς τα έξω. Άρα δεν μπορεί να ξαναγίνει μεταμόσχευση με την αδελφή σου. Δυστυχώς όχι. Α, δεν μπορεί να ξαναγίνει το ίδιο, δηλαδή η ίδια διαδικασία με το ίδιο άτομο. Όχι, γιατί τελικά από ό,τι φάνηκε δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε. Άρα είναι σημαντικό να σπεύσουν για να δώσουν δείγμα στενά συγγενικά σου πρόσωπα από ποιες περιοχές ή από όλη την Κύπρο. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Από όλη την Κύπρο και στο εξωτερικό, όπου και αν βρίσκεται ο κόσμος και ενδιαφέρεται και θέλει να πάει, μπορεί να πάει στα πλησιέστερα νοσοκομεία, μπορεί να πάει στο Καραϊσκάκιο, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο Royal Clinic στην Πάφων, Ευαγγελισμό. Επίσης στη Λεμεσό μπορούν να πάνε στην Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Χαβούζα μετά από ραντεβού τους. Και επίσης έχουμε μια καινούργια ανακοίνωση να μπορούμε να το αναφέρουμε. Στις 10 και 11 το Σεπτεμβρίου στο κοινοτικό Μέγαρο Φρενάρο θα πραγματοποιείται η δειγματοληψία για όσους ενδιαφέρονται να πάνε με τη συμβολή εθελοντών της επαρχίας Αμοχώστου. Θα γίνεται από η ώρα 5 μέχρι η ώρα 8.30 το απόγευμα. Μπράβο. Όσοι είναι... ενδιαφέρονται. Σίγουρα πρέπει να ενδιαφερθούμε όλοι. Όχι, όσοι ενδιαφέρονται, όλοι πρέπει να ενδιαφερθούμε. Αυτό έχει σημασία τώρα. Και όλοι οι υπόλοιποι φορείς να οργανώσουν τέτοιες εκδηλώσεις, να βγαίνει ο κόσμος να δίνει δείγμα. Είναι απλή διαδικασία. Ναι, είναι ένα λεπτό να σου πάρουν λίγο σάγιον και αυτόν είναι. Τώρα, εδώ με ρωτάνε άνθρωποι που έχουν ήδη δώσει δείγμα και είναι στην τράπεζα του Καραϊσκάκιου. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να δώσουν. Ναι, άρα όσοι μέσα έχουν δώσει για οποιοδήποτε λόγο τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει λόγος να ξαναμπούν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, ναι, όχι, όχι, υπάρχουν μέσα. Μάλιστα, άρα υπάρχουν παντού, φαντάζομαι, και άλλοι φορείς θα σπεύσουν αυτή τη διαδικασία να οργανώσουν τέτοιες εκδηλώσεις για να δώσουν αυτό το δείγμα. Είναι σημαντικό. Είσαι μόνη στη Γερμανία ή με συγγενικά σου πρόσωπα. Είμαι με τη μαμά μου. Μάλιστα. Και φαντάζομαι έχει πρόσβαση εκεί στο νοσοκομείο που είσαι ή λόγω της κατάστασης. Ναι, συγκεκριμένες ώρες έρχεται, ναι, από η ώρα 1 μέχρι η ώρα 7 το απόγευμα και μετά φεύγει. Δεν μπορούν να μένουν εδώ. Μάλιστα. Και ουσιαστικά είσαι εκεί, νοσηλεύεσαι, μένεις στο νοσοκομείο. Ναι, ναι, δεν βγαίνω από το δωμάτιο. Είμαστε μέσα στο νοσοκομείο. Και πώς περνάνε οι ώρες, αυτές οι ώρες. Οι ώρες μας περνούμε γυμναστική, με βίντεο, με βάψιμο. Άρα υπάρχουν δηλαδή ευχάριστα. Ωραία, χαίρομαι. Υπάρχουν δηλαδή δραστηριότητες μέσα στο νοσοκομείο που καλείστε να κάνετε. Ναι, ναι. Έχει μέσα γυμναστήριο, έχει το δωμάτιο, έχει μέσα ποδήλατο που πρέπει να κάνουμε συνέχεια.
Ωραία, ωραία. Δηλαδή έτσι, μακριά από μιζέρια, δηλαδή δεν θυμίζει τα δικά μας νοσοκομεία. Είναι εντελώς διαφορετικό εκεί με τα γυμναστήρια. Καμία σχέση. Και πολύ καλά κάνουν. Πολύ ευχάριστη. Μάλιστα. Με τα αστεία τους. Μα έτσι πρέπει, δηλαδή είναι μια μάχη που όλοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να δώσουμε και πρέπει να την δίνουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, μακριά από μιζέριες και μακριά από κλάματα και δάκρυα, μόνο με χαμόγελο, όπως είσαι εσύ, Νικολέτα. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και θετικοί, όλα θα πάνε καλά. Αλίμονο, ήδη κέρδισες μία μάχη, είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσεις και την δεύτερη και όσες άλλες μάχες, όχι μόνο ιατρικής φύσεως γενικότερα, γιατί σε αυτή τη ζωή πρέπει να δίνουμε όλες τις μάχες. Σίγουρα, ναι. Ένα μήνυμα που θέλεις να στείλεις στην Πάφο και γενικότερα σε όλη την Κύπρο. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί δεν περίμενα τόση ανταπόκριση, με συγκίνησαν όλοι και... Μακάρι να τους έχει ο Θεός καλά, να βρεθεί και ο Δότης, αν όχι για μένα, σίγουρα για κάποιον άλλο, και δύναμη σε όλους, πίστη. Γιατί δίνοντας δείγμα για σένα, ταυτόχρονα μπορεί να βοηθήσουμε και δεκάδες άλλους που είναι στην ίδια Ακριβώς. διαδικασία, που ψάχνουν δείγμα μαζί σου. Θέλω να συνεχίσεις Ακριβώς. αυτό το χαμόγελο, θέλω η αισιοδοξία να συνεχίσει να είναι στα χείλη σου και θα τα πούμε ξανά σύντομα και να είσαι σίγουρη ότι... Το συντομότερο θα βρεθεί και ο Δότης που ψάχνεις και θα είναι και πολύ καλά τα αποτελέσματα μετά την χημειοθεραπεία. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι.